Καλημέρα σας. Με το θέμα του κομματιού της παραλίας του ΕΚΑ ΚΑΙΠΕΔ υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν οι επαγγελματίες να κάνουν νέα μίσθωση, διότι από ό,τι μας είπαν υπήρχε ένα πρόβλημα με δύο ΚΑΕΚ και έπρεπε να γίνει μία διόρθωση και να γίνει το ΚΑΕΚ 1. Και αυτό για κάποια χρόνια δεν διορθωνόταν και ήταν θέμα η χρηματική της υπηρεσία της ΧΙΟΥ να σπεύσει να το φτιάξει. Αυτή τη στιγμή με πιέσεις δικές μου, όπως ανέλαβα, πιέζω να γίνει αυτή η διόρθωση, έτσι ώστε θα μας βοηθήσει και να λυθεί το πρόβλημα αυτό, ούτως ώστε αυτού χρόνου να μπορέσουμε να νοικιάσουμε το χώρο ο Δήμος που έχουμε κάνει και έτοιμα από την αρχή για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να νοικιάζουν το χώρο από το Δήμο με μια πιο καλή τιμή και όχι με την τιμή που είναι σήμερα, και από την άλλη να μπορέσει ο Δήμος να εντάξει το συγκεκριμένο όλο χώρο σε ένα πρόγραμμα, να τον αναπλάσει και να είναι η εικόνα του Καρφά πιο προσελκύσιμη και πιο αξιοπρεπής, έτσι ώστε να έχουμε ένα πιο ωραίο τουριστικό προϊόν. Μέσα σε αυτήν βέβαια την ανάπλαση είναι στα σχέδιά μας, όπως το έχουμε πει, να γίνει ένα γερό σοκ, γιατί υπάρχει πραγματικά η πολιτική βούληση και το έχουμε αποδείξει εμπράκτος με τις καθημερινές μας ενέργειες και με τα προγράμματα τα οποία τρέχουμε να ενταχθούμε, είναι να αγοραστεί αυτό το εγκαταλελειμμένο το οποίο δεν κοσμεί την εικόνα της περιοχής και αλλοιώνει πραγματικά όλες τις επενδύσεις που έχουν γίνει τριγύρω, και μην ξεχνάμε ότι η περιοχή του Καρφά έχει περίπου 2.500 κλίνες από τις 5.500 που έχει το νησί. Άρα αυτό το, θα το πω έτσι, που έχει καταντήσει κουφάρι το πρώην ακίνητο Γιαμού που έδινε την εικόνα της ζωής στον Καρφά, γιατί ήταν εδώ το κέντρο του Καρφά, σήμερα δεν κοσμά την περιοχή μας. Οπότε υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή μέσω προγράμματος. Ναι, αυτό προσπαθούμε να μπούμε σε κάποια στο Πράσινο Ταμείο, σε κάποια προγράμματα για να γίνει η αγορά. Αλλά αυτό είναι νόμος απαράβατος, πρέπει να τακτοποιηθεί το ΚΑΕΚ από τη χρηματική. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και με τους επαγγελματίες. Το ίδιο πρόβλημα. Άρα όλα αυτά μπερδεύουν εκεί. Φέτος, σας είπα, συναρχή με ενέργειες, αυτογραφείο του Υπουργού, του κ. Μηταράκη, και μετά με καθημερινές παρεμβάσεις δικές μου, στις οποίες και το μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών, ο κύριος Κώστας Θαναΐνης, ο οποίος είναι και ένας από τους επαγγελματίες που εγνώριζε και γι' αυτός ήταν και παρόν ο ίδιος το πρόβλημα, γιατί δραστηριοποιείται και παίρνει ένα τμήμα του συγκεκριμένου χώρου, κάναμε άνω από 5 με 7 τηλεδιασκέψεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία, με τους ανθρώπους εκεί, και φτάσαμε σε ένα αίσιο και επιθυμητό αποτέλεσμα να λύσουμε το πρόβλημα. Ήδη έχουν πάρει 1-2 άδειες, νομίζω, και εχθές συγκεκριμένα 3 η ώρα μιλούσα μαζί τους και μου είπαν είναι θέμα ημερών να πάρουν όλοι οι επαγγελματίες τους φακέλους τους οριστικά. Και γι' αυτό σε προχωρήσαν να πληρώσουν, γιατί αν δεν υπήρχε και η πολιτική βούληση από εμάς να κάναμε τις παρεμβάσεις και όλες αυτές τις ενέργειες, δεν θα καταθέτανε φακέλους, δεν θα πληρώναν τα παράβολα. Άρα είναι θέμα ημερών να υπογράψει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Της εταιρείας να υπογράψει τους φακέλους και τα συμβόλαια των ανθρωπών και να τα πάρουν. Θα είναι οριστική, δηλαδή του χρόνου. Είναι ένας χρόνος παράταση, διότι δεν μπορούσε να γίνει νέο συμβόλαιο. Και γι' αυτό πιέζομαι τη χρηματική υπηρεσία της ΧΙΟΥ να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ούτως ώστε να τακτοποιηθεί το δυνατόν συντομότερο αυτό το πρόβλημα με τα δύο ΚΑΕΚ, έτσι ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε στο συμβόλαιο που θα κάνει ο Δήμος με την εταιρεία.